στο πάνω. Οι διαιτητές είναι ο κύριος Προπέρης Δημήτρης, ο κύριος Άγγελος Πολύωρος και ο κύριος Ζαμούνης Επανενόντας. Όπως βλέπετε, ξεκινήσαμε το τέλος προς την αρχή, πρωτοτυπούμε, γιατί δεν μπορούμε συνέχεια πάνω να ακολουθούμε το πρωτόκολλο των αγώνων, έτσι δεν είναι αυτό. Είναι δίπλα μας για την παρουσίαση των ομάδων. Και ξεκινάμε! Μαθηματικό Θεσσαλονίκης και άλλοι. Με το νούμερο 35, Γελέτζας ή Γελούντινος. Κοιμάται με το βιβλίο του Μουρίνου στο προσκεφάλι του. Λατρεύει το καθήκη και τις γυναίκες, όπως συνέχεια. Είναι λάθης του, ρωτές. Λοιπόν, άτομο που τον κάνεις που τον βρίσκεις στα προπατσίδικα της γειτονιάς σου. Χαρακτηριστικό του η πιζάμα που φοράει στα κρίσιμα μάτς. Για τον δικό πουλί. Θέλει έπαθλο ένα εξωτικό ταξίδι στην Κλειφάδα για το απλάδι. Αγαπημένη Πατάκα, να ξέρεις δε, ο Μελέτσας σ' αγαπάει. Λοιπόν, επειδή δεν καταλάβατε, έχει ένα μικρό πουλί στο σπίτι του. Εφαίνουμε. Καλαρινάκι, ας το βγάλω το. Λοιπόμε, με το νούμερο 10. Σημερινής ή Πόντιο. Ο οποίος είναι γάμος. Προσέξτε, μεγαλύτερος θαυμαστής του, ο οποίος του Μπενιάκος αναγνωρίζει την ποντιακή καράβλα. Έχεις ένα καμπλάκι όπως με αυτό το οποίο από τότε δεν το βάζεις ποτέ. Δεν υπάρχει κανεί που είναι ο του. Αγαπημένη Πατάκα, άντερα και ερητά, λίξω να πάμε στα μπουζούκια. Δεν ξέρω, ξέρεις τι είναι το έτσι. Λίξω, σωρά στην κοινού. Νούμερο 4. Κολοκυθάς ή κολοκυθά. Πρέπει να αλλάξει η μάρκα τσιγάρο. Όταν το έκανε ο Θεός, άκουγε μπουζούκια. Όταν τον έκανε, συγχωρείτε. Είναι αυτός που φταίει για όλα. Το πέσει κότς στα τσικό του φαλίου. Αγαπημένη Πατάκα, φάλιο, φάλιο είσαι, δεν κάνεις. Και πάμε με το νούμερο 14, ο Κράβαλης ή Μαρίκα. Φιλάργυρος, αν και παροξής. Αδρανείς το καρδάρισμα. Φάντε με λιγάκι και το μαγιό του τόπου. Θα το ευχαριστούμε. Μιλάει σαν καρδιστικός αρμηγιός. Με δέν και σε. Να με πεις τα σεγό και τέτοια. Στήνε όλους τα λεμό, καθούνε κατάκα. Αν το πάρουμε θα βαρέσω τα παππούσια του μελικά. Κάτι μου βάζουν αυτοί οι δύο. Μαρίκα ο ένας. Παρακούτσια ο άλλος, κάτι γίνεται εκεί πέρα. Καλή νύχτα, καλή νύχτα. Τους έχω δει να κατσόνε την κορδέσα από εδώ και τον Ισούρνο. Ελευθερωθούν την ακόμη το βίβερε με την κολοζαμέντε. Όχι, ναι, ναι, εσύ, εσύ, εσύ. Νούμερο 18, Ιωσιφίδηση. Ζάσουμε σύμπηση φαλό. Με το νούμερο του 18. Λαθαίνει τα κινέζια προϊόντα. Νούμερο του είναι να μην παίρνει ποτέ τη φαλό μετά τα μάτς. Και εδώ πέρα μου γράφω ότι είναι και κολοπαράς όπως όλοι οι σωστοί θερματοφύλακες. Αγαπημένο κορονό, το Lucky Boy. Πρέπει φαντάρος αύριο. Αγαπημένο Τατάκα, πάω και ας μην με μαμίσω ποτέ. Το μεταξύ ξέρεις τι λένε, εκεί πέρα ήταν τυπογραφικό λάθος. Ήταν μη κουμπαράς. Α, ναι, ναι, σωστό. Νούμερο 7, ο Κοκολιός ή Κόκο. Μας κρίσει με τη μουσική του. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που αγωνίζει ακόμα βινίλια. Σωστός. Έτσι όπως πάει με τη σωλή, θα προλάβει πολλά πρωταθλήματα. Γνωστό και τη διάρκεια του στο σεξ και ότι ξεχνάει. Αν το ξεχνάει στο σεξ. Κάνει σεξ. Μια φορά έκανε σεξ για 4 συνεχόμενες μέρες, αλλά έκασε. Ξέχασε ότι κόμενε είχε φύγει από την πρώτη μέρα. Και ξέχασε μόνος του. Αγαπημένο Πατάκα, άκου εδώ το ματάρα. Λοιπόν, με νούμερο 9, αυτός που έκανε σαν τέλε, απαντής, ο
Σοφόνης, Μονίμως ορμανίας, γεγονός ότι η δημιουργία της αποκάλυψης αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο της παρουσίας του εδώ. Μας πείζει να είμαστε νωρίς στο γήπεδο. Αγαπημένο Πλατάκα, εξεκλίνες, I love you. Τώρα δεν ξέρω, είναι ή χαζοβόλης ή χαζοκόλης. Όλα τα δύο. Όχι, χαζοκόλης. Και ο Λαγότζος, Λαγός, πού είσαι Λαγέ, πού είσαι Λαγέ, ο Πραγματίας, γίνει Πραγματίας, όχι Πραγματίας, και είπα εγώ παρόλο που δεν φοράει εμφάνιση, θα τον υπαλήσω. Καλά, 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 καλά. Χειροκροτήστε τους! Αυτή είναι από την Θεσσαλονίκη η άλλη! Εγώ μια φορά ξέρεις τη γενιά. Βρίσκω ένα εκεί το παράγοντα της ομάδας μου, λέω κύριε Κώστα, θα σου πω κάτι. Έτσι, αυτή η κοπέλα μου αρέσει πάρα πολύ, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν την κάνω εγώ κοπέλα. Μπράβο, έτσι γίνεται η κοπέλα. Μου λέει, πρόσεξε, γιατί θα την χάσει, γιατί είναι πρώτα η άλλη και μετά εσύ. Τι λέω, δεν την κάνω εγώ. Μου λέει η άλλη, δεν είναι η άλλη, είδες, πήγα μπροστά. Λοιπόν, πάλι Ιράκλειος και Φίλες, νούμερα 86, Παναγιώτης Πομόνης. Γνωστός και Κούμελος, και πριν πριν την Κουμέλια, ο Καζανούμας ομάδας, αγαπημένοι μέντρος του και μετά στέλνουν μας τον ήλιο. Προσπαθούν να πούν ότι είναι ο Μπουφόν. Ο Μπουφόν της ομάδας, βέβαια. Τώρα το Μπουφόν πώς πάει που συνάει λάθος το ρίγιο. Με σύγχρονα κάτι τέτοιο. Το πρώτο καλύτερο Μπουφόν. Νούμερο 33 ο Λάζαρος. Λάζαρος Βαφιάδης. Ο άνθρωπος δεν το λέει κανείς να το ξεπίσει. Το προσεκτικό μας όπλο το δίνουμε με την πρώτη μέρα στην Αθήνα για να φαινόμαστε όσο περισσότερο φουλόβι γίνεται. Ο άνθρωπος είναι ο λόγο του. Φημίζεται για την καλή του σχέση με το πνευμό του συνοχείο. Ακούγεται ακόμα και όταν γεμίζει το πιάτο του. Ο Αντριάνο της ομάδας. Και ο Νίκος Παλούλας με το νούμερο 8. Ο άνθρωπος με την προσωπική του ευκαιρία είναι αντιστάθος ανάλογη με την ευκαιρία του στην υπόλοιπη ζωή του. Γνωστός και ως Γκρινιαρόκατος, πολυμηχάνημα στο γήπεδο. Γνωστός επίσης ως Κυκλάκιας, είναι ικανός να παίζει την κλειφάδα στον Άγιο Κοσμά μέσω Αγία Παρασκευής. Αγαπητοί Πλατάκα, να σκάσεις! Σαμπαράς Ιωνούς με το νούμερο 9! Λοιπόν, το εκτεθειμένο της ομάδας φαίνεται για 8 και όχι 18 χρονών. Νότος γιος της γνωστής οικογένειας Παρλαπίπες. Ο άνθρωπος που όλο και κάτι θα φοβάται. Μίγμα. Μίγμα, τώρα τι μίγμα είναι εκεί. Τώρα θα είναι. Α, ξέρεις τι. Α, τους ίδιους άλλες για το κοσμένο. Και του λέω μέση. Μπράβο, το μέση κρατάω. Ή του κρατάνε από τη μέση, κάτι τέτοιο είναι τέλος πάντων. Νούμερο 21, ο Γιώργος Κάκαρης. Ο Κάκα Ρης της ομάδας λόγω επιθέτου. Το παραδέρ της ομάδας ο Αγρίαστος το πήραμε μαζί από υποχρέωση. Ο μόνος που δεν σκοράρει ούτε στο ζέσταμα. Είδω εγώ και είδω συμπέπτης του Σοφία Πατζακάκης. Ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που κυνηγούσε μια γυναίκα για ένα χρόνο και όταν αυτή ψήθηκε της έριξε κοινότητα. Και πάμε τώρα στο νούμερο 31, ο Βασίλης Παγκαφουράκης. Ο κατεστερημένος της ομάδας. Είχε για μένα μετά από τους υπόλοιπους. Ο παίκτης είναι ο πουθένος στο γήπεδο άσχετα με το τι λέει ο προπονητής. Ο παππούς της ομάδας. Ο Μακελελέ της ομάδας. Μακάλης Κωνσταντίνος, νούμερο 18. Ο Γλυκούλης, ο Ερτεφένος, Ψώνιο. Θεωρεί τον εαυτό του νίξη του Καναβάρου και του Φεντινάδου και πήρε τον Ιωαννέα. Το τελευταίο καιρό είναι σαν όγκο. Είναι το πλήγμα που λέμε. Είναι γιατί η ομάδα έχασε την μοναδική της φύλλα του μετά το έντονο διαπληκτισμό μεταξύ στο τάλος του Λάζα του Ηρακλείου.
χειροκροτήστε τις ομάδες.